Σέντρα στο παιχνίδι. Με τους παίχτες του Άρη, οι οποίοι φορούν κόκκινα και κίτρινα ως γηπεδούχοι. Ο Άρης στην επίθεση. Τομική προσπάθεια και το σουτ, μόλις άω την μπάλα. Η ΑΕΚ στην επίθεση και πάλι με τον Λιμπερόπουλο. Δυνατό σουτ, η μπάλα out. Πολλά μέτρα μάλιστα. Όχι και τόσο δυνατό το σουτ. Ο Νέτο για τον Κόκε. Πάλι Νέτο. Άφησε ο Κάλβο. Ο Κόκε μπαίνει στην περιοχή της ΑΕΚ. Δυνατό σουτ, κόρνερ. Από την παρέμβαση του Μορέτο. Καλή στιγμή στο 14 και αυτή για τον Άρη. Από το σούπ του Ριβάλτο, out. Ριβάλτο, η προσποίηση, ψάχνει τη χώρα για το σούπ, το πραγματοποιεί, μπλοκάρει με δύο προσπάθειες ο Χαλκιάς. Εδώ ο Ριβάλτο και εδώ η προηγούμενη προσπάθειά του. Δυνατό σούπ, σε καλή θέση ο Χαλκιάς. Ο Κάλβο προσπάθησε να βγάλει για τον Νίβιτς, Κάλβο και πάλι, δυνατό το σούπ, ξαφνικό, out η μπάλα όμως, καμιά ανησυχία για τον Μορέτο. Κάτι έχει γίνει με τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Είναι από την 4, βλέπετε. Από τη γωνία απέναντι. Και από μακρινή απόσταση. Απειλή διακοπής, λοιπόν, στο παιχνίδι. Το παιχνίδι συνεχίζεται λοιπόν με το ελεύθερο αυτό που έδωσε ο Κουκουλάκης. Αριστερό σουτ, η μπάλα έκανε γκέλ μπροστά από τον Μορέτο, ο οποίος στη συνέχεια δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει με δύο προσπάθειες. Ο Ριβάλτο στην εκτέλεση του κόρνερ. Λασαριστά για τον Ράμος, η σέντρα, κεφαλιά από τον Λιμπερόπουλο, out η μπάλα. Μόλις out από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κώστα Χαλκιά. Στην τελευταία ευκαιρία του πρώτου μέρους και πιο κλασική για την ΑΕΚ, η κεφαλιά από τον Λιμπερόπουλο που πρόλαβε τον αντιπαλό του, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα ο Χαλκιάς που γράφει τον επίλογο σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Έχει αποφασιστεί, χωρίς βεβαίως να έχουμε επίσημη ανακοίνωση, πως το παιχνίδι θα συνεχιστεί μόνο εάν αδειάσει η θύρα 4, στην οποία φιλοξενούνται σήμερα οι περίπου 800 με 850 οπαδοί της ΑΕΚ. Έχουν παρέλθει ήδη 35 λεπτά μετά την λήξη του πρώτου μέρους και ακόμα οι ομάδες να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο. Οι φίλοι της ΑΕΚ λοιπόν δεν είναι διατεθειμένοι να αποχωρήσουν, ήδη έχουμε, πλησιάζουμε την μια ώρα από τότε που έχει τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Η ίδια εικόνα δεν έχει αλλάξει, παρότι έχουν κάνει μια κίνηση τα ματ, βλέπετε, πιέζουν διακριτικά τους οπαδούς της ΑΕΚ. Επιτέλους, δεύτερο ημίχρονο, σέντρα με την ΑΕΚ στις πρώτες μπαλιές. Καφές. Μπαλιά του για τον Μπλάνκο, ο Ριβάλτο. Προστινή μπαλιά για τον Μπλάνκο, μπαίνει στην περιοχή, πλαστάρει το Χαλκιά. Βγήκε ο διεθνής τερματοφύλακας του Άρη και μπλόκαρε την μπάλα. Με κάποιο ρίσκο, τέντωσε το πόδι του και ο Μπλάνκο. Εδώ ξανά, ο Ριβάλτο, η κάθετη μπαλιά για τον Μπλάνκο που τρέχει. Παρότι ο Βαγγέλη τον παρεμπόδισε εκεί. Ο Ίβιτς, η σέντρα είναι καλή για τον Κόκε. Out η μπάλα, πολύ μεγάλη ευκαιρία χαμένη για τον Άρη. Στο 64. Ο Ίβιτς βλέπετε, σέντρα στην καρδιά της άμυνας ΣΑΕΚ, κεφαλιά από τον Κόκε. Μόνος του, ανάμεσα από δύο παίκτες ΣΑΕΚ, ο Κόκε σημαδεύει λάθος. Σπροξήματα, συνοστισμός στην περιοχή του Άρη.
στήριξε ο Κουκουλάκης, ο Ριβάλτο εκτέλεση. Ο Χαλκιάς έδιωξε με δροθιές. Ο Καφές επαναφέρει. Ο Αραμπαρένα για τον Ριβάλτο, σέντρα σουτ, την μπάλα στο δοκάρι και κόρνερ από τον Ρονάλντο. Μεγάλη ευκαιρία, η πιο κλασική της ΑΕΚ στο παιχνίδι. Χαμένη στο 68 από την προσπάθεια του Ριβάλτο. Υπέροχη ενέργεια από τον Βραζιλιάνο. Εκτελεί και το κόρνερ ο Ριβάλτο. Η κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά από τον Αρουαμπαρένα. Ο Παπασταθόπουλος έπιασε την πρώτη κεφαλιά, την δεύτερη ο Αρουαμπαρένα. Άου την μπάλα. Εφιαλτικές στιγμές ζει η περιοχή του Κώστα Χαλκιά. Βλέπετε εδώ ο Ριβάλτο διώχνει ο Χαλκιά την μπάλα στο δοκάρι. Αμέσως μετά ο Ρονάλντο κόρνερ. Και εδώ στη συνέχεια της φάσης Παπασταθόπουλος κεφαλιά από τον Αρουαμπαρένα συνέχεια. Η σέντρα από τον Λιμπερόπουλο, ο Σέζαρ στη θέση βολής, πέρασε μπάλα. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Ο Λιμπερόπουλος κάνει το γύρισμα. Ο Σέζαρ βγαίνει στην πορεία της μπάλας, παρεμποδίζεται. Ο Ριβάλτο εκτελεί. Κεφαλιά από τον Δέλα, μπλοκάρει ο Χαλκιάς. Ο Ριβάλτο εκτέλεση, μπάλα πέρασε, γκολ. Από κόντρα η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα του Κώστα Χαλκιά και η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Από την εκτέλεση φάουλ του Ριβάλτο, ευνηδιάστηκε η άμυνα του Άρη, είχε φάλτσο η μπάλα, σηκώθηκαν δύο παίχτες για κεφαλιά, η μπάλα άλλαξε πορεία, ξεγέλασε και τον Χαλκιά, ο οποίος δεν θα μπορούσε να αντιδράσει και εκεί που πήγε η μπάλα, κατέληξε στα δίχτυα του, για να ξαναδούμε τη φάση. Η μπάλα βρίσκεται στο τείχος και στο νέτο. Για να δούμε ποιος βρίσκεται δεύτερος την μπάλα. Ο ένας είναι ο νέτο, ο άλλος είναι ο Ρονάλντο, πρέπει να είναι αυτός ο οποίος έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Εδώ θα ξαναδούμε. Η πρώτη κεφαλιά είναι από τον Νέτο και η δεύτερη από τον Ρονάλντο. Ο Άρης στην επίθεση, πέρασε μπάλα, κεφαλιά, out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Βλάντα Νίβιτς. Ξεπεράσαμε και τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Λήξη του αγώνα από τον Κουκουλάκη που βρίσκει την ΑΕΚ να παίρνει μια πολύ σημαντική νίκη που την κρατάει στην κορυφή της βαθμολογίας. Με 3 βαθμούς διαφορά από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.